Να καλημερίσουμε τον κύριο Χρήστο Κατσότη, ο οποίος είναι βουλευτής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Κύριε Κατσότη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Κόντι, καλημέρα κύριε Κλεχαρά. Λοιπόν, είστε βουλευτής του νοτίου τομέα της Αττικής και βεβαίως χθες βρεθήκατε στις φωτιές. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας περιγράψετε αυτό το οποίο βιώσατε χθες. Και δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε και ορισμένα πράγματα για το ποια είναι η κατάσταση σήμερα, διότι υπάρχουν αναφορές ότι η φωτιά έχει ελεγχθεί, αλλά είναι πολύ ισχυρή η πυροσβεστική δύναμη στην περιοχή υπό το φόβο των αναζωπυρώσεων. Ναι, είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Άρχισε χθες κατά τις 11 η ώρα από χαμηλή βλάστηση την περιοχή Μαρκάτη και πολύ γρήγορα λόγω των ανέμων επεκτάθηκε σε όλη την κορυφογραμμή και έφτασε μέχρι στην Τερίνα, Άγιο Κωνσταντίνο. Μιλάμε για συνοικισμούς τέτοιους στην περιοχή, με πολλή βλάστηση και βέβαια με αρκετές κατοικίες. Και γι' αυτό θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε πραγματικά αν έχετε πληροφόρηση για το αν υπάρχουν ζημιές σε σπίτια. Και χθες που βρέθηκα με τον Δήμαρχο αλλά και με τους πυροσβέστες, είπαν για κάποια σπίτια. Στην αρχή είπαν για δύο σπίτια. Μετά ανέβηκαν αυτά προς τη Συντερίνα και μιλούν για 10 σπίτια τα οποία έχουν πάθει ζημιές. Ευτυχώς δεν υπάρχει βέβαια καμία ανθρώπινη ζωή που να έχει κινδυνεύσει. Ωστόσο όμως κινδύνευσαν αρκετά άλλα σπίτια και εξαιτίας της αυτοθυσίας των κατοίκων της περιοχής που δεν εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, σώθηκαν και τα δικά τους και των γειτόνων τους και δεν καταστράφηκαν. Μιλάμε για ένα διαχρονικό έγκλημα, κύριε Κοντή. Δεν είναι μόνο εδώ στη Λαβριωτική, και στα βίλια τα οποία σήμερα καίγονται, μια ολόκληρη τεράστια έκταση, αλλά και οι αναζωπυρώσεις που γίνονται στην Εύβοια. Μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή και είναι. Αυτό είναι δεδομένο, χρόνο, κύριε Κατσότη. Κάθε χρόνο όμως λέμε τα ίδια, κύριε Κόντι. Και εσείς επαναλαμβάνετε το θέμα της πρόληψης, όπως και όλος ο κόσμος, ο οποίος βγαίνει σε εσάς και σε όλα τα κανάλια, μιλούν για την αναγκαιότητα της πρόληψης. Όμως, αυτοί που δεν ακούν, αυτοί που δεν σχεδιάζουν, είναι συγκεκριμένα οι κυβερνήσεις, οι οποίες δεν δίνουν δεκάρα, κύριε Κόντι, για το θέμα της πρόληψης. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι και η δική σας κριτική δεν εστιάζει, τουλάχιστον για τη συγκεκριμένη φωτιά, στον επιχειρησιακό τρόπο αντιμετώπισης των πυρκαγιών, αλλά σε αυτό το οποίο συμβαίνει, προηγείται μάλλον, της αντιμετώπισης των πυρκαγιών, στον τομέα της πρόληψης δηλαδή. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε στην καταστολή, αλλά την πρόληψη. Πρόληψη και καταστολή δεν μπορεί να είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η διάσπαση. Πρέπει να είναι ενιαία και η πρόληψη και η καταστολή. Γιατί αν η πρόληψη είναι τέτοια, δεν χρειάζεται να πάει σε καταστολή. Αν το δάσος καθαρίζεται, αν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες, αν υπάρχουν σχεδιασμοί και μελέτες για το πώς θα γίνει αυτό. Γιατί σήμερα δεν υπάρχει τίποτα, κύριε Κόντι. Και είδαμε, άκουσα και στο κανάλι σας, ένα διακλητισμό του Δημάρχου του Λαβρίου, Λαβριωτικής, με τον πρόεδρο των δασολόγων. Νωρίτερα, στην εκπομπή του κυρίου Μιχελάκη. Νωρίτερα, ναι, ναι. Εντάξει, αυτό είναι, να το πω έτσι, βολεύει. Για να αποφύγουν τις ευθύνες οι κυβερνήσεις όλες, διαχρονικά μέχρι τώρα. Γιατί δεν διέσπασε δεν δόθηκαν τα δάση στην πυροσβεστική από την δασαρχία. Τα δασαρχία αντέδρασαν τότε. Οι δασικές υπηρεσίες. Μιλάτε για τον περιβόητο πλέον νόμο της κυβέρνησης Σιμίτη το 1998. Ακριβώς, γι' αυτό μιλώ. Και από τότε μέχρι τώρα, για δέστε τι φυσικός πλούτος έχει χαθεί, δέστε τι καταστροφές έχουν γίνει και βέβαια συνεχίζει αυτή η διαδικασία γιατί υπάρχει αυτή η λογική του κόστους και του ωφέλους. Κύριε Κατσότη, 17 εκατομμύρια ζήτησαν τις δασικές υπηρεσίες πέρυσι και δόθηκαν 1,7 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε και αυτά τα 17 εκατομμύρια δεν ήταν επαρκέστατα για να γίνουν όλα αυτά τα έργα που απαιτούνται για την προστασία των δασών αλλά και των κατοικιών. Και όμως δόθηκαν 1,7 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ποιες είναι οι ευθύνες και σε ποιον ανήκουν. Κύριε Κατσότη, σχετικά με τις καταγγελίες που έγιναν από κατοίκους αλλά και από φορείς της περιοχής, σχετικά με τον εμπρησμό, έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο? Εντάξει, δεν ξέρω, και εγώ το άκουσα αυτό. Μάλιστα μου το είπε και ο Δήμαρχος, ότι είδαν κάποιοι ένα αυτοκίνητο. Ωστόσο όμως αυτό δεν ξέρω αν έχει επιβεβαιωθεί, αν έχει διερευνηθεί. Εμείς
σαφώς είμαστε υπέρ της διερεύνησης τέτοιων θεμάτων, τέτοιων πληροφοριών, γιατί δεν μπορεί να μπαίνουν φωτιές, αλλά και οι φωτιές, οι εμπρισμοί, έχουν και αυτά και αυτοί ένα στόχο. Και να μπορέσουν να υπάρξουν κέρδη. Γιατί πολλές φορές έχουμε δει εμπρισμούς και την άλλη χρονιά τα καμένα έχουν φυτρώσει ανεμογεννήτριες, έχουν φυτρώσει διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες και δεν το λέω εγώ, δεν κομίζω τη λάφκαση στην Αθήνα που λένε. Λοιπόν, είναι κοινό μυστικό αυτό, όπου καίγονται τα δάση, βλέπετε ότι υπάρχει μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Και αυτά που λένε τα περί αναδάσωση και ότι απαγορεύεται και τα λοιπά και όλα αυτά είναι επαιτερόεδα. Γιατί εδώ τα πράγματα μιλούν από μόνα τους. Θεωρείτε ότι στην περιοχή τη συγκεκριμένη υπάρχουν κάποια συμφέροντα, διότι ξέρετε στην Νότια Αττική έχουμε μάθει δυστυχώς κάθε χρονιά να ακούμε για φωτιές, άλλες μικρότερες, άλλες μεγαλύτερες. Ακούστε, σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν συμφέροντα τα οποία θέλουν τέλος πάντων η γη να αλλάξει χρήσης προκειμένου να αναπτύξουν δραστηριότητες επιχειρηματικές σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό έχει επιβεβαιωθεί διαχρονικά μέχρι τώρα μέσα από την πραγματικότητα, δηλαδή το πώς εξελίσσεται συνολικά μια καμένη περιοχή, το πώς φυτρώνουν διάφορες... Ποιο είναι το μέλλον της, αυτό λέτε στην ουσία. Ναι, τι ακριβώς. Συμβαίνει μετά. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, την έχετε αναδείξει εσείς πολλές φορές. Λοιπόν, οι φωτογραφίες είναι μια φωτογραφία σε ονειρές χίλιες λέξεις. Λοιπόν, φαίνονται αυτά, δεν κρύβονται από πουθενά. Δυστυχώς, ο λαός είναι θύμα όλης αυτής της λογικής του κέρδους, της ψευδοσκοπίας, της γης εμπόρευμα, όπου ο κάθε ένας, τέλος πάντων σήμερα, επιχειρεί να κερδίσει πάνω στα καμένα, αλλά ακόμη και πάνω στις ζωές των ανθρώπων. Και εδώ έχουμε το παράδειγμα της Εύβοιας, όπου η καταστροφή είναι τεράστια, μπορεί εδώ στην Αττική να μην είναι ακόμη τεράστια, είναι όμως τεράστια οικολογική καταστροφή. Βεβαίως. Είχαμε και στη Βαρυμπόβη βέβαια αρκετά σπίτια τα οποία κάηκαν και εδώ στην Κερατέα περιουσίες ανθρώπων φτωχών που έκαναν χρόνια να κάνουν ένα σπίτι και τώρα βρίσκονται στο πουθενά. Είναι άστεγοι. Ακριβώς. Και τα μέτρα βέβαια τα οποία παίρνει η κυβέρνηση είναι ανεπαρκέστατα. Ουσιαστικά τους διώχνει, τους στέλνει στις τράπεζες να δανειστούν, να χρεωθούν για να μπορέσουν να ξανακάνουν πάλι το σπίτι από την αρχή. Και ένας άνθρωπος που είναι τώρα 50 και 60 ετών, καταλαβαίνετε πολύ καλά ποια είναι η κατάστασή του και αν μπορεί, αν έχει το σθένος, να έχει τα κουράγια, να αρχίσει από την αρχή να κάνει, να βάλει το κεραμίδι στο κεφάλι του. Ουσιαστικά, συγγνώμη Τζέννη, κύριε Κατσότη, αλλά πάνω σε αυτό μια διευκρίνηση, ουσιαστικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ζητά το 100% της αποζημίωσης. Ζητάνε 100% αποζημίωση των κατοίκων, χωρίς βέβαια να χρεωθούν σε τράπεζες και τα λοιπά. Πληρώνουν φόρους, εξάλλου το 95% των εσόδων του κράτους προέρχονται από τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους αυταπασχολούμενους. Αυτοί πληρώνουν φόρους. Το μεγάλο κεφάλαιο απαλλάσσεται. Λοιπόν, και δεν μπορεί ο κρατικός προϋπολογισμός να πηγαίνει ξανά στο μεγάλο κεφάλαιο που δεν πληρώνει φόρους. Να γυρίσει πίσω με αποζημιώσεις στους εργαζόμενους, με στήριξη των οικογενειών, με όλα αυτά τα μέτρα τα οποία απαιτούνται για να μπορέσει ο κόσμος να σταθεί στα πόδια του. Γι' αυτό και πρέπει ο λαός να οργανωθεί. Να οργανωθεί και να διεκδικήσει αυτά που το ανήκουν. Για να μην καίγεται, για να μην πνίγεται, για να μην μένει άνεργος, για να μην είναι φτωχός και εξαθλειωμένος από αυτή την πολιτική που ακολουθείται. Μόνο αυτό μπορεί να τον σώσει. Η οργάνωσή του, η διεκδίκησή του, ό,τι του ανήκει.